τα νέα όπλα του επιστημονικού κόσμου για τον καρκίνο και την βελτίωση ποιότητας ζωής των ασθενών παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια του ετήσιου συνεδρίου της Παθολογικής Ογκολογικής Κλινικής του Παγνή. Ειδικοί από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό έδωσαν το παρόν με σημείο αναφορά στο Ηράκλειο. Όπως λέει και ο τίτλος του συνεδρίου, αύριο είναι μια νέα μέρα. Εγώ θα έλεγα ότι σήμερα είναι μια νέα μέρα. Έχουμε πλέον στη διάθεσή μας εξαιρετικά φάρμακα, εξαιρετικές θεραπευτικές προσεγγίσεις, οι οποίες ολοένα και ανακοινώνονται και ολοένα και βλέπουμε νεότερες εξελίξεις στην επιβίωση των ασθενών, και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Κάθε χρόνο έχουμε όλο και περισσότερα νέα δεδομένα, νέες θεραπευτικές παρεμβάσεις, νέες μελέτες και νέα θεραπευτικά όπλα για τους ασθενείς μας, που πραγματικά μας κάνουν χαρούμενους, γιατί μέσα στην τελευταία δεκαετία έχει αλλάξει συνταρακτικά ο τρόπος με τον οποίο διαχειριζόμαστε εμείς οι γιατροί τους ασθενείς, αλλά και οι ίδιοι ασθενείς απολαμβάνουν καλύτερες θεραπείες με λιγότερες παρενέργειες. Στόχος είναι η διάχυση της πιο σύγχρονης γνώσης στην κλινική πράξη, ώστε η ιατρική κοινότητα να σταθεί στο πλευρό ασθενών που δίνουν μάχη. Παράλληλα, είναι αναγκαία η ψυχολογική υποστήριξή τους, καθώς ένα σημαντικό ποσοστό ασθενών βρίσκεται αντιμέτωπο με την κατάθλιψη. Ουσιαστικά, ότι είναι πολύ συχνή η συνωσιρότητα κατάθλιψης με ογκολογικά προβλήματα, ότι υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που ορισμένοι άνθρωποι είναι πιο ευάλωτοι και είναι πιο πιθανό να εμφανίσουν κατάθλιψη ενώ πάσχουν και από καρκίνο. Σε τι ποσοστό γνωρίζουμε? Ναι, οι μελέτες λένε ότι τα ποσοστά κυμαίνονται από μέχρι 25 περίπου τους 100, αλλά εξαρτάται και από τον τύπο του καρκίνου. Η ακτινοθεραπευτική ογκολογία, τα mRNA εμβόλια, αλλά και η αντιμετώπιση του καρκινικού πόνου ήταν μεταξύ των θεμάτων που αναλύθηκαν διεξοδικά στο επιστημονικό συνέδριο. Σήμερα ειδικότερα ασχολούμαστε με τον καρκινικό πόνο, που ξέρετε πόσο βασανιστικός είναι, όλοι έχουμε ακούσει περιπτώσεις ασθενών από το περιβάλλον μας ή από το άμεσο ή από το πιο μακρινό περιβάλλον, πόσο μπορεί να υποφέρουν από τον καρκινικό πόνο. Έχουμε σημαντική λοιπόν συζήτηση σχετικά με αυτό το ειδικό θέμα. Είναι λοιπόν πολύ σπουδαίο ότι η ογκολογική κοινότητα, η οποία δεν αναφέρεται μόνο στους παθολόγους ογκολόγους, αλλά σε μια πληθώρα ειδικοτήτων, συνεργάζεται με όλες αυτές τις ειδικότητες και δίνει νέα διάσταση στην διαχείριση του προβλήματος του καρκίνου, που είναι πάρα πολύ σημαντικό στις μέρες μας. Το ετήσιο συνέδριο, που έχει πλέον μετατραπεί σε θεσμό, έλαβε χώρα στο Ηράκλειο.